Εντάξει, πάρα πολλά ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια και εγώ και όλοι οι συμποδοσφαιριστές μου. Το θέλαμε πάρα πολύ για νομίζω ότι δείξαμε στο γήπεδο από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε. Προηγηθήκαμε στο σκορ. Εντάξει, ΑΕΚ, μην ξεχνάτε, αντίδρασε στο πιο κρίσιμο σημείο του δεύτερου ημιχρόνου. Μπήκε με άλλη ψυχολογία στα αποδυτήρια. Αλλά εμείς δεν τα βάλαμε κάτω, μπήκαμε μέσα. Ήρθε και αποβολή, ήταν και το πέναλτι. Εντάξει, πήραμε τους πολύτιμους τρεις βαθμούς που μας. Τους θέλουμε πάνω απ' όλα και θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στη συνέχεια, γιατί μην ξεχνάτε την τελευταία αγωνιστική δεν καταφέραμε και πικράναμε αυτόν τον υπέροχο κόσμο. Αυτός όμως ήταν δίπλα μας, μας στήριξε, αξίζει τους συγχαρητήρια τα παιδιά. Το σημαντικό είναι ότι αντιδράσαμε γρήγορα μετά την ήττα που είχαμε την περασμένο Σαββατοκυριακό. Πήραμε και το κύπελλο που ήταν το ζητούμενο, ένα μεγάλο σκορ. Υπάρχει άλλο ένα παιχνίδι στη συνέχεια, αλλά νομίζω θα πάμε και εκεί σοβαρά για να πάρουμε και εκείνη την πρόκριση που είναι μέσα στους στόχους μας και το κύπελλο. Με πολλές απουσίες σήμερα η Ομόνοια, αλλά έδειξε η Ομόνοια ότι μπορεί να αλλάξει και την τακτική της, έτσι. Σίγουρα δεν βασιζόμαστε σε μονάδες παιχτών, αλλά στο σύνολο. Αυτό ήταν από την αρχή η ομαδικότητα που έχουμε και περάσαμε. Και δύο κουβέντες για τη δική σου πορεία. Ταλαιπωρήθηκες, ταλαιπωρείσαι νομίζω ακόμα. Έτσι, έχεις ένα φόβο ακόμα νομίζω στο παιχνίδι. Θέλω έτσι ένα σχόλιο γι' αυτό. Σίγουρα πέρασα πάρα πολλά δύσκολα και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολλά τη γυναίκα μου που ήταν πάντα δίπλα μου και γενικότερα την οικογένεια μου που ήταν πάντα δίπλα μου στις δύσκολες στιγμές. Και ένα πολύ μεγάλο ντέρπι έρχεται επίσης με το ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, σίγουρα ό,τι κατάσταση για να βρίσκεσαι, το ντέρπι είναι σε άλλη μοίρα. Το περιμένουμε πώς και πώς και εμείς όπως και ο αντίπαλός μας. Μην ξεχνάτε, είναι το ντέρπι της Κύπρου. Θα πάμε εκεί με την άλλη ψυχολογία αφού πήραμε το σκορ. Και 50-50 όποιος κερδίζει, έτσι είναι ένα ντέρπι.